Πάμε να δούμε μια φίλη από τα παλιά που οι συμβουλές της δεν ήταν μόνο για σας, ήταν και για μας ως γονείς πολύτιμες. Την καλή μας φίλη και την παιδοψυχολόγο, την κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου. Κυρία Καπάτου, Αλεξάνδρα, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Και εγώ πολύ, Γιώργο μου, χαίρομαι για όλους, για την Τώρα, για τον Τίνο. Καλημέρα. Πολύ ευχάριστο. Δυσάρεστο το θέμα μετά από τόσο καιρό. Δυστυχώς επανακάμπτουμε με τέτοιου είδους αρνητικά θέματα εκτός από τις οικονομίες. Πια πάμε και σε θέμπια θέματα έτσι, κοινωνικά ή που μπορεί, ή που μπορεί, ή που μπορεί κάπου σύνδεση, να συναντιόνται και να έχουν κάποια σχέση. Εσύ θα μας τα πεις. Όμως, είναι και ο Κωνσταντίνος Φλαμής, ο δημοσιογράφος μας. Ο συνάδελφός μας, Κωνσταντίνε, πάρα θέμα, πολύ διακριτικά και χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες. Είναι μια περίπτωση που δεν θέλουμε να ακούσουμε τις λεπτομέρειές της και δεν θα μιλήσουμε για τις λεπτομέρειές της. Απλά θα πρέπει να πούμε ότι είναι ένα συγκλονιστικό θέμα, ένα θέμα που δεν συγκλονίζει μόνο το Πανελλήνιο αλλά και τις τοπικές κοινωνίες. Και μάλιστα τρεις διαφορετικές σχολικές κοινότητες. Το σχολείο που ήταν δασκάλα η μητέρα, το σχολείο που ήταν καθηγητής ο πατέρας και το σχολείο που ήταν μαθητής ο γιος. Έτσι ακριβώς. Δεν θέλουμε να μας πεις λεπτομέρειες για τα αίτια που προκάλεσαν αυτό το κακό. Όχι, ούτε πώς έγινε, ούτε τι έγινε. Θα σου πω μόνο ότι ο 17χρονος είναι πραγματικά ράκτος αυτή τη στιγμή, ψυχολογικό, και έχει μεγάλη σημασία να το πούμε αυτό. Κρατείται βέβαια στην αστυνομική διεύθυνση Ακαρνανίας εκεί στην περιοχή του. Όπως λέει και ο ίδιος, και το περιβάλλον του δεν μπορεί ακόμη να συνειδητοποιήσει την πράξη του. Ενώ η ψυχική του υγεία, όπως λέει το περιβάλλον του, ήταν έφραστη λόγω των πανελληνίων εξετάσεων. Υπήρχε δηλαδή μεγάλο άγχος από τις εξετάσεις και φαίνεται ότι εκεί ήρθε και η σύγκρουση μέσα του. Δεν ξέρουμε βέβαια τι ακριβώς έχει συμβεί. Ο ίδιος πάντως είναι πάρα πολύ χάλια ψυχολογικά. Κρατείται και θα οδηγηθεί τη Δευτέρα για να απολογηθεί. Σήμερα το πρωί από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου στο Αγρίνιο γίνεται και η κηδεία της μητέρας του, της γυναίκας της 59χρονης, η οποία έπεσε νεκρή μετά από 5 μαχαιριές με το κουζίνο μάχαιρο. Αυτό θέλω να πω λοιπόν, ότι είναι πραγματικά πολύ χάλια και δείχνει μετανιωμένος και είναι ψυχολογικό ράκος το παιδί αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε Φλαμή, γιατί πάρα πολύ διακριτικά και χωρίς κανένα άλλο στοιχείο μας έδωσες την αφορμή να συζητήσουμε, όχι γι' αυτό, γιατί δεν το κάνουμε. Θα ήταν λάθος, τρομερό, και πιστεύω ότι ούτε η Αλεξάνδρα θα συμμετείχε σε μια τέτοια κουβέντα. Συμφωνώ πάρα πολύ, Γιώργο. Να ευχαριστήσουμε τον Κωνσταντίνο Φλαμή. Και να μείνουμε με την Αλεξάνδρα. Ευχαριστήσουμε τον Κωνσταντίνο. Κυρία Καπάτου, το θέμα είναι. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι αυτό είναι ένα τραγικό συμβάν που αφορά πάρα πολλές οικογένειες, γιατί όλες πλήττονται ακούγοντας όλα αυτά και πολλά παιδιά που είναι και υποψήφια και γενικότερα. Είναι μεμονωμένο περιστατικό και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, αλλά πρέπει να σεβαστούμε. Έστω εμείς τουλάχιστον όσο μπορούμε, αυτό το δράμα που ζει αυτή η οικογένεια και το παιδί το συγκεκριμένο. Χρειάζεται λοιπόν απόλυτη προσοχή, ούτε υποθεσιολογίες, και με αφορμή αυτό μπορούμε να συζητήσουμε διάφορα πράγματα τα οποία έχουν επιβαρύνει πλέον την ψυχική υγεία των παιδιών μας. Εν ώψη Πανελληνίων, με αφορμή τα οικονομικά προβλήματα των οικογενειών, με αφορμή την κρίση την οικονομική και τις ψυχικές επιπτώσεις της κρίσης πάνω στον πληθυσμό και βέβαια πάνω στα παιδιά, οι οποίοι είναι οι ευαίσθητοι δέκτες όλων αυτών των καταστάσεων, και δει τώρα οι έφηβοι, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν τα προβλήματα τα οικονομικά της οικογένειάς τους και το βάρος των προσδοκιών των γονιών τους, διότι οι γονείς, ξέρετε, έχουν επενδύσει, Γιώργο μου, πάντα επένδυαν στην εκπαίδευση, πολύ δε περισσότερο σήμερα που τους λείπουν τα οικονομικά, δεν υπάρχει δυνατότητα. Οπότε είναι από το ιστόρημά τους ή από δανεικά που δίνουν στα παιδιά τους. Θα σου πω κάτι που στο πρώτο μου παιδί, τώρα από το πρώτο μου παιδί, το πρώτο γάμο είναι 33 ετών ο Κωνσταντίνος μου και με έκανε και παππού πριν από 6 μήνες. Το ξέρεις, έγινε παππού. Το έμαθα. Κάποτε με μια παρέα φίλων μας, πριν από πολλά χρόνια, όπου όλοι είχαμε ποδιά κοντά στις ίδιες ηλικίες, λέγαμε το εξής. Κοίτα να δεις τι γίνεται. Όταν γεννιέται ένα παιδί και αρχίζει και μεγαλώνει σιγά σιγά και είναι μηνών, δεν μπορεί να μιλήσει. Και εμάς μας λέμε πόπο να μπορούσε να μιλήσει, να τα ακούσω να μιλήσει, να ανοίξω το ματάκι του, να πει τις πρώτες κουβέντες, να μπορώ να συνοηθώ μαζί του. Αυτό το ξανανιώθεις με το παιδί σου όταν περνάει την εφηβεία. Έτσι είναι. Ή λίγο μετά την εφηβεία και πριν γίνει το αγόρι άντρας και η γυναίκα γυναίκα, όχι βιολογικά, γιατί γίνει πολύ πιο νωρίς. Λες, αχ, και να μπορούσε να μου μιλήσει. Το λέω και συγκινούμε. Τις περισσότερες φορές το παιδί αυτό κλείνεται. Έτσι, είναι ένα παιδί που δεν το γνωρίζουν, δεν το αναγνωρίζουν ούτε οι ίδιοι γονείς. Και το λέω με την εμπειρία των τριών παιδιών που έχω κάνει. Και ίσως είναι σφάλμα μας να μην δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτά τα παιδιά να ανοίξουν την ψυχή τους και να μιλήσουν.
και να μας πούν ό,τι κρύβουν μέσα στο μυαλό τους, στη σκέψη τους, στην καρδιά τους. Δεν ξέρω, Αλεξάνδρα, αν είναι έτσι. Συμφωνώ μαζί σου πάρα πολύ και το είπες πάρα πολύ γλυκά. Αποτυπώνεις όλη την αγωνία των γονιών και την αγωνία που έχουμε και εσένα. Ο γιος στην εφηβεία είναι ο μικρός. Τώρα και εμένα ο δικός μου στην εφηβεία. Τα παιδιά πράγματι αλλάζουν στην εφηβεία. Έχουν μια ανάγκη αυτά που τους λέγαμε χρόνια και τα άκουγαν να τα κρίνουν, να τα πούνε. Είναι σωστά, βρε παιδί μου, αυτά που έχω ακούσει τόσα χρόνια? Βρίσκονται υπό το κράτος σημαντικών βιοψυχικών αλλαγών. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα παιδιά μας γίνονται διαφορετικά. Τα παιδιά μας προσπαθούν να βρουν το νήμα της δικής τους της προσωπικής ταυτότητας, έχοντας όμως στο νου τους πάντα αυτά που τους έχουμε πει εμείς. Απλώς πρέπει αυτά που τους λέμε να τα φιλτράρουν και να δούνε. Αξίζει τον κόπο? Είναι σωστά αυτά που μου λένε? Αυτά που λένε οι γονείς μου, με το παράδειγμά τους τα αποδεικνύουν. Αυτό λοιπόν πολλές φορές δημιουργεί συγκρούσεις. Δεν θέλω όμως να περάσουμε το μήνυμα ότι η εφηβεία είναι μια ταραγμένη περίοδος. Όχι, αυτό. Για ένα ποσοστό οικογένειων μπορεί να είναι ταραγμένη. Ξέρεις. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι απαραίτητα θα εμφανιστούν προβλήματα ψυχικά. Υπάρχουν ένα ποσοστό οικογενειών μικρό. Η εφηβεία είναι μια συναρπαστική περίοδος, εγώ θα έλεγα, που καλούμαστε κι εμείς να την ανιχνεύσουμε και να προσαρμοστούμε στις αλλαγές που μας δείχνουν. Αλεξάνδρα, όμως έχει συμβεί κάτι το φοβερό, καταπληκτικό. Έχουν αντιστραφεί τα πράγματα. Δηλαδή, οι γονείς λέγανε στα παιδιά, συνήθως, εκεί στα 16-17, αχ, να ξέρεις πόσο δύσκολα χρόνια έχω περάσει εγώ. Στα 16, τα 17 μου χρόνια, ξέρεις πώς ήταν η Ελλάδα και πώς πέρασα εγώ. Τώρα λέει το παιδί στον πατέρα και στη μάνα. Τι περνάω εγώ? Αχ, τι καλά που ήταν όταν εσείς πριν από μερικά χρόνια ζούσατε μια εντελώς διαφορετική από αυτή που ζω εγώ. Γιατί αυτό το παιδί αύριο μεθαύριο θα πάρει ένα πτυχίο και θα είναι στο 64% των ανέργων. Και αν βρει δουλειά θα πάρει 400 ευρώ. Ξέρει ότι επιβαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό για να σπουδάσει. Νιώθει τύψεις. Την αγωνία. Βλέπει τον πατέρα που μπορεί να μην έχει δουλειά ή τη μάνα που να μην έχει δουλειά, που τους βλέπει ότι η σχέση τους μπορεί και να αλλάζει και δεν μπορεί να παρέμβει. Δηλαδή, μήπως φορτώνουμε και ένα παιδί? Πάρα πολύ το φορτώνουμε και τα πεις πολύ ωραία. Μου υποκαθιστάς και το ρόλο, βλέπω, έτσι. Προσπαθώ να μιλήσω με μια φίλη η οποία είναι ειδική και εγώ εμπειρικός. Αλλά τα λες πάρα πολύ ωραία, γιατί έχεις και την εμπειρία των τριών παιδιών και όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει είναι η αλήθεια. Τα παιδιά τα έχουμε φορτώσει πάρα πολύ. Γιώργο, πρέπει να σου πω ότι ιδιαίτερα τώρα με τις Πανελλήνιες τα παιδιά έχουν φορτωθεί πολύ περισσότερο. Κάθε μέρα έχεις δει στη δημοσιότητα, τα παιδιά το έχετε δει και εσείς, Ντόρα Ντίνο. Και σήμερα ακόμα βγήκαν διάφορα θέματα ότι υπήρχαν προβλήματα στο μάθημα της φυσικής που εξεταζόντουσαν χθες τα παιδιά. Μετά τα μαθηματικά έρθει. Φανταστείτε στα μαθηματικά έγινε προχθές, σήμερα στη φυσική. Μα σας παρακαλώ όμως, φανταστείτε τα παιδιά που τα βλέπουν αυτά τι γίνεται. Γιώργο, ξέρεις ότι 10 οικογένειες χθες μου τηλεφώνησαν χθες που τα παιδιά τους που ήταν άριστοι μαθητές δεν έγραψαν στη φυσική και τα παιδιά έκλαιγαν. Έχει σκεφτεί κάποιος πώς ο γονιός μπορεί να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση των παιδιών που ήταν άξιοι μαθητές? Πώς επηρεάζεται η ψυχολογία και κρίνονται πάρα πολύ τα μάθημα. Ξέρουν ότι κρίνονται πάρα πολύ τα παιδιά. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Δεν αποτελεί λόγο τα παιδιά να λειτουργούν όπως αυτό το μεμονωμένο περιστατικό. Όχι, είναι μεμονωμένο και ουέ και αλίμονο. Καλά κάνεις και το λες συνέχεια. Και το λέω αυτό για να είμαστε ακριβείς σε αυτό το πράγμα, έτσι. Ούτε το άγχος το εξαιρετικό. Όμως, υπάρχει πιθανότητα να μην ξέρουμε το παιδί μας. Ναι, βέβαια υπάρχει πιθανότητα. Δηλαδή να μην ξέρουμε το παιδί μας και ξαφνικά η συμπεριφορά του να δικαιολογήσει όλα αυτά που ακούμε. Αυτό το παιδί δεν το περιμέναμε με τίποτα. Αυτό το παιδί, ναι, υπάρχει πιθανότητα να βγει επιθετικότητα από κάποιο παιδί κάποια στιγμή, γιατί κρύβει μέσα στην ψυχή του πράγματα τα οποία δεν τα έχει πει ποτέ, δεν τα έχει βγάλει. Θα μπορούσε να γίνει αυτό. Αυτό θα μπορούσε να γίνει. Αν όμως εμείς οι γονείς δεν παρατηρούμε πώς λειτουργούν τα παιδιά. Διότι τα παιδιά συνήθως μας δίνουν ενδείξεις και της επιθετικής του συμπεριφοράς. Και ξέρετε κάτι, η επιθετικότητα. Δώσε μας μερικά παραδείγματα για να καταλάβουμε. Η επιθετικότητα ενός παιδιού δεν εκφράζεται στα μεγάλα χρόνια. Πολλές φορές από την παιδική ηλικία ένα παιδί μπορεί να είναι επιθετικό και εμείς να κοφεύουμε εις αυτό. Μα επιθετικό είναι, δεν είναι ένα ζωηρό παιδί. Για πες μας, αυτή η επιθετικότητα, η αρρωστημένη επιθετικότητα, αρρωστημένη εντός εισαγωγικών επιθετικότητα, πώς μπορεί να εκδηλωθεί και να το καταλάβω εγώ στο παιδί μου? Καταρχήν μπορούμε να δούμε ότι πολλές φορές τα παιδιά, και βλέπω, να το συνδέσω αυτό τώρα και με κάτι άλλο, με το γεγονός ότι έχει αυξηθεί η βία στα σχολεία. Η επιθετικότητα λοιπόν μπορεί να εκφραστεί στα παιδιά από πολύ μικρής ηλικίας, μέσα από την ανυπακοή τους στους γονείς, τη συνεχή ανυπακοή, το γεγονός ότι κάθε φορά αισθάνονται ότι ο άλλος φταίει για αυτό που συμβαίνει και επιτίθεται στον άλλο προκειμένου να κερδίσουν οι ίδιοι το δίκιο τους, μεγαλώνοντας το παιδί, δεν καταλαβαίνουν τον πόνο που προκαλούν στους άλλους.
Μπορεί να κλέβουν από πολύ μικρή ηλικία, στο δημοτικό δηλαδή. Μπορεί να χτυπούν τους συμμαθητές τους χωρίς να αισθάνονται πώς νιώθει ο άλλος και πάντοτε έχονται στο μυαλό τους ότι εγώ είμαι το θύμα μιας κατάστασης. Το κλειστό παιδί όμως που μπορεί να μην τα βγάζει όλα αυτά. Το κλειστό παιδί. Και αυτό το κλειστό παιδί ενδεχομένως είναι ένα βαθιά θυμωμένο παιδί. Ένα παιδί που έχει υποστεί και το ίδιο απόρριψη. Ένα παιδί το οποίο μπορεί και το ίδιο να είναι θύμα μιας κατάστασης αρνητικής. Πολλές φορές τα κλειστά παιδιά μπορεί να είναι παιδιά που έχουν γίνει κλειστά, να μην ήταν από την αρχή. Και εκεί είναι ένα βασικό κομμάτι στην εφηβεία που ο γονιός πρέπει να είναι προσεκτικός. Όταν βλέπει κάποια αλλαγή του παιδιού του, η οποία είναι ανεξήγητη κατά αυτόν και η οποία αλλαγή στη συμπεριφορά του συνεχίζεται για κάποιο διάστημα χωρίς ο γονιός να μπορεί να δει για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Έτσι λοιπόν το παιδί μπορεί να γίνει ξαφνικά κλειστό, ενώ μπορεί να ήταν ανοιχτό πριν. Μπορεί να έχει αλλάξει παρέες, μπορεί να έχουν αλλάξει συνήθειές του στον ύπνο, μπορεί να το βλέπουμε να έχει αλλάξει γενικότερα η σχολική του επίδοση και να έχει μεγάλη πτώση, να μας λέει περίεργα πράγματα, να μην χαίρεται με τίποτε, να παρουσιάζει μια ανεξήγητη επιθετικότητα, ξεσπάσματα επιθετικότητας προς εμάς. Αυτά είναι κάποια στοιχεία, καμπανάκια συναγερμού για εμάς τους γονείς, που πρέπει να είμαστε εκεί παρατηρητές. Και αν βλέπουμε ότι μια συμπεριφορά του παιδιού μας, την οποία εμείς δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε, γιατί είναι βασικό να μην μπορούμε να την εξηγήσουμε. Πολλές φορές, ξέρετε, τα παιδιά, όταν έχουν υποστεί μια σοβαρή απώλεια, ένα θέμα μέσα στο σπίτι σημαντικό, ένα διαζύγιο πολύ τραυματικό, μια τραυματική κατάσταση μεταξύ των γονέων, μια μακροχρόνια ανεργία, προβλήματα οικονομικά μεταξύ των γονέων, δυσκολίες στην επικοινωνία των γονέων μεταξύ τους. Όλα αυτά μπορεί να βγουν και το παιδί να παρουσιάσει κάποιες αλλαγές στη συμπεριφορά του. Αλεξάνδρα. Άρα λοιπόν η παρατηρητικότητα είναι το νούμερο ένα κομμάτι. Τη παραμικρή αλλαγή. Ακούστε τα εσείς ιδιαίτερα που αύριο μεθαύριο θα γίνετε και εσείς γονείς. Κατάθλιψη είναι ένα κεφάλαιο, ναι, το οποίο ίσως θα πρέπει για ώρες και από την τηλεόραση δεν μπορείς μέσα σε 10 λεπτά, 5-10 λεπτά να το εξηγήσεις και που ενισχύεται μέσα από αυτές τις περιόδους. Ναι, βέβαια. Έτσι. Και αυτό πρέπει να το δούμε πολύ σημαντικά. Γιώργο, τι σημαίνει κατάθλιψη, ξέρεις, εμείς το έχουμε μπερδέψει. Λέμε τώρα, έπεσα, η κακοδιάθεση είναι κατάθλιψη. Δεν είναι η κακή διάθεση. Ακριβώς. Ούτε η μεταπτώστη διάθεση του έφηβου. Τι είναι κατάθλιψη λοιπόν? Η κατάθλιψη είναι με ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο είναι μια διαταραχή που μπορεί να παρουσιαστεί στα παιδιά και στην εφηβεία. Δεν ξέρουμε ακριβώς το ποσοστό. Υπολογίζουμε ότι είναι γύρω στα 8 με 10. Είναι το μελαγχολικό παιδί, είναι μελαγχολικό, σαν το μοσοκλειστό. Η εφηβεία έχει ένα χαρακτηριστικό, γι' αυτό δυσκολεύονται οι γονείς. Ότι τα παιδιά έχουν συναισθηματικές μεταπτώσεις. Δηλαδή εκεί που το βλέπει τον έφηβο να είναι χαρούμενο, μετά τον βλέπεις να έχει φτάσει στα πατώματα. Δηλαδή. Εύκολα επίσης ο έφηβος μπορεί να απογοητευτεί από ένα γεγονός. Δηλαδή κάποιος από τους φίλους τον απέρριψε. Έχει υποστεί μια απογοήτευση από ερωτική. Έχει νιώσει ότι δεν έχει πάει καλά σε ένα μάθημα. Αυτά μπορεί να πυροδοτήσουν σημαντικά στοιχεία θλίψης στον έφηβο που δεν ξέρουμε που θα το οδηγήσουν ένα παιδί το οποίο είναι αρνητικό και γενικότερα ένα παιδί το οποίο μπορεί να οδηγηθεί και σε κάποια απονενοημένη κίνηση. Και το τονίζω ιδιαίτερα τώρα, παιδιά, διότι είναι η εποχή των εξετάσεων και μετά θα βγουν αποτελέσματα. Εμείς λοιπόν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Στο παρελθόν είχαμε αρνητικά περιστατικά, διότι ο έφηβος είναι εύκολο να μας απειλήσει ότι μπορεί να δώσει τέλος στη ζωή του ή να έχει μια αυτοκαταστροφική συμπεριφορά. Αλλά εμείς πρέπει να το δούμε. Πολλές φορές στους έφηβους η αυτοκαταστροφική συμπεριφορά είναι κρυμμένη πίσω από κλοπές, πίσω από μια διάθεση υπερβολικής εφορίας, από την τάση τους να κλέβουν, από μηχανάκια, από παραβατικότητα. Δεν είναι καλύτερο το να εκφραστεί αυτό? Είναι ένας τρόπος έκφρασης. Είναι, τώρα μου, είναι ένας τρόπος έκφρασης για το παιδί αυτό. Και όταν αισθάνεται ότι ο γονιός δεν τον καταλαβαίνει, δεν είναι δίπλα του, σου λέει τι να πω, ο γονιός παρατήρηση μου κάνει. Και όταν έχουμε μπει σε αυτό το φαύλο κύκλο παρατηρήσεων, δυσκολεύουμε να κόψουμε αυτό το νήμα. Και έτσι οι μεταμφιεσμένες συμπεριφορές ενός παιδιού δεν μπορούν να εκτιμηθούν όπως χρειάζεται από ένα γονιό. Ξέρεις κάτι. Δεν τους αδικώ τους γονείς. Απλώς τους λέω παρατήρηση, παρατηρώ, όχι παρατηρήσει τα παιδιά, παρατηρώ τη συμπεριφορά των παιδιών μου. Και όταν βλέπουμε κάτι διαφορετικό, πώς μετά αντιδρούμε εμείς ως γονείς? Εγώ δεν είμαι βέβαια. Ειδικός. Αλλά... πρέπει ωραία. Να. Ο ειδικός. Τότε νομίζω ότι το ρόλο τον έχει και ο ειδικός. Πρέπει πρώτα εμείς να παρατηρούμε, παιδιά. Γιατί αν παρατηρούμε εμείς, θα δούμε τι κάνει, λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Το συζητάμε μεταξύ μας οι δύο σύζυγοι. Λέμε, για να δούμε σε ποιες περιπτώσεις λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Πόσο συχνά γίνεται, πόσο καιρό το έχεις παρατηρήσει εσύ, πόσο καιρό. Μήπως έχουμε κάνει εμείς κάτι ή έχει συμβεί κάτι στην οικογένειά μας που μπορεί να το έχει επηρεάσει. Για να προσπαθήσουμε να δούμε τη συμπεριφορά μας προς το παιδί. Μήπως το έχουμε βομβαρδίσει με παρατηρήσεις, με πίεση. Ή μήπως εμείς μέσα στο σπίτι μας δεν έχουμε και πολύ καλό κλίμα. Μήπως του έχει συμβεί κάτι εκτός σπιτιού. Τέλος, για να δούμε, να το παρατηρήσουμε και να συζητήσουμε μαζί του. Τέλος, η επιθετικότητα ενός παιδιού μέσα στην οικογένεια. Αυτό μπορεί να κλείβει ένα πρόβλημα ενός παιδιού ή ένα ψυχιατρικό θέμα? Μπορεί να κρύβει καταρχήν, Γιώργο μου, ένα πρόβλημα επικοινωνίας του παιδιού με τους γονείς.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μπορεί οι γονείς να έχουν φτάσει σε ένα σημείο τέτοιο να μην μπορούν να επικοινωνήσουν. Δεύτερον, μπορεί να υπάρχει ένας τρόπος επικοινωνίας των γονιών επιθετικός κάτω από την σωρία προβλημάτων και να είναι μια δυσλειτουργική οικογένεια που δεν το έχουν αντιληφθεί και οι ίδιοι. Το παιδί μπορεί να αντιδράσει με επιθετικότητα σε αυτές τις περιπτώσεις. Όχι όμως, ακραία όμως επιθετικότητα. Όπως αυτή του Αγρινίου. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι θα πρέπει σε κάθε οικογένεια και το είπες και γι' αυτό, με αυτό θέλω να κλείσουμε και πάλι. Μη φανεί ο μπαμπούλας ότι ξέρεις κάτι, προσοχή, το παιδί σας μπορεί να οπλίσει το χέρι του κάποια στιγμή. Μην το δούμε σαν ένα... Αλλά να δούμε σε καμία περίπτωση. Είμαι απόλυτη και κατηγορηματική. Έτσι. Είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Ήταν μεμονωμένο περιστατικό και είναι θλιβερό περιστατικό. Όμως σε ακραία περιστατικά επιθετικότητας ή αλλαγή συμπεριφοράς, εμείς ενδεχομένως να κρύβεται κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ πιο σοβαρό και εμείς δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια και άμεσα να αναζητούμε βοήθεια. Διότι ξέρεις, μπορεί να ξεκινάμε από να τα σπάει ένα παιδί μέσα στο σπίτι μας χωρίς να καταλαβαίνουμε εμείς για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Μία, δύο, τρεις. Κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε γιατί συμβαίνει αυτό. Και όταν βλέπουμε ότι ένα παιδί αποσύρεται, κλείνεται στον εαυτό του και ενδεχομένως και στο σχολείο, είναι κλεισμένο, δεν έχει επαφές με συνομήλικα παιδιά, και στο σπίτι μας μπορεί να έχει παρόμοια πράγματα σε επίπεδο ενδείξεων, θα πρέπει οπωσδήποτε να αναλογιστούμε και να αναζητήσουμε βοήθεια. Τα ψυχολογικά προβλήματα σε πολλές φορές, περιπτώσεις, μπορεί να περάσουν μόνο τους. Όταν βλέπουμε συμπεριφορές οι οποίες παραμένουν, πρέπει να αναζητούμε βοήθεια. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να κάνω έκκληση στους γονείς. Και πολύ προσοχή, τέλος. Τώρα που είναι οι εξετάσεις, ενθάρρυνση, ακόμα και ένα μάθημα να μην τα πάνε καλά. Τα παιδιά δίνουν εξετάσεις, δεν δίνουμε εμείς. Ναι, αλλά δυστυχώς και εμείς πιστεύουμε ότι δίνουμε εξετάσεις. Ναι, οι εξετάσεις μας είναι να εμβολιάσουμε ψυχολογικά τα παιδιά μας. Αυτό μα εγώ τα ίδια λάθη έκανα, τα ίδια λάθη δεν έκανα. Με πέραν τηλέφωνο και μου λέγανε πώς έγραψε ο Κωνσταντής, πώς έγραψε ο Φίβος. Και έλεγα καλά πήγαμε. Καλά πήγαμε, ναι. Όλοι και έβλεπα δύο μάτια να με κοιτάνε έκπληκτα και το διόρθωνα. Καλά πήγε, ναι, καλά πήγε. Είπε ότι καλά πήγε, το διόρθωνα. Τι καλά πήγαμε, αφού εκείνος έγραψε. Έτσι δεν είναι. Εμείς είμαστε πιο πίσω. Έτσι. Και πρέπει να είμαστε υποστηρικτικοί. Ή πήγε καλά ή δεν πήγε καλά. Αυτό πρέπει να τους το τονίσουμε, γιατί είναι μία μάχη. Είναι μία από τις μάχες της ζωής. Μία. Η υπερεπένδυση που έχουμε κάνει εμείς έχει να κάνει με εμάς, δεν έχει να κάνει με τα παιδιά μας. Αλεξάνδρα. Με τα παιδιά μας έχει να κάνει το ότι εμείς τους περνάμε μηνύματα να αγωνίζονται, να προσπαθούν. Αλεξάνδρα μου. Κυρία Καπάτου, ήταν μεγάλη μας χαρά που είχαμε τη δυνατότητα μέσα με αφορμή αυτό το τραγικό γεγονός να πούμε πράγματα που κάνανε την ψυχή μας λιγότερο βαριά από ό,τι ήταν πριν. Γιώργο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ που έδωσες και στους τηλεθεατές την ευκαιρία να ακούσουν και κάτι διαφορετικό από την οικονομική δυστυχία. Κάτι πολύ ουσιαστικό για τα παιδιά τους, γιατί όλους τους ενδιαφέρει αυτό. Όλα τα παιδιά δίνουν εξετάσεις. Και εμείς μαζί τους, ξέρεις, ψυχικές εμείς. Πρέπει να σου πω ότι όσο ήταν η πολιτική εδώ, οι περισσότεροι πίσω από τις κάμερες απλά. Φρόντιζαν να υπάρχει καλή εικόνα. Όσο μιλάμε μαζί σου, φρόντιζαν να ακούνε σένα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου.